Είναι η κυρία Τόνια Αντωνίου, υποψήφια βουλευτής στο Νότιο Τομέα Αθηνών με το Πασόκ Κινάλ βεβαίως. Γεια σας κυρία Αντωνίου, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση κυρία Λιμπεράκη, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσω από κάτι που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας, νομίζω πέρασε στα ψηλά, εμένα όμως μου έκανε μια εντύπωση και θέλω να σας το θέσω. Είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να συγκυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ γιατί παρακολουθήσω τον αρχηγό σας. Είναι ένας τρόπος, πιστεύετε, και μια προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να προκαταλάβει τις καταστάσεις μετακλογικά? Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας βρίσκεται σε λίγο βέρτικο σε αυτή την προεκλογική περίοδο και φάνηκε και από τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων με τα πρόσωπα τα οποία έβαλε και με τη διαδρομή που θέλει να διανύσουμε από τον κύριο Αντώναρο μέχρι τον κύριο Πολάκη, είναι πολύ μεγάλη διαδρομή. Προσπαθεί δηλαδή με πρόσωπα να δείξει διάφορους συμβολισμούς και έτσι όπως έχει θέσει τα θέματα, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, νομίζω ότι έχει θολώσει πάρα πολύ το δικό του μήνυμα. Τον άκουσα και το πρωί στον Αντένα και μας έχει πει τα πάντα. Και από κυβερνήσεις όχι τιμένων, αλλά όταν θα είναι πρώτο κόμμα, όταν πολλά στελέχη του και κεντρικά του στελέχη μιλούν για κυβερνήσεις και ιτημένων, ότι δεν θα συνεργαστεί με το ΜΕΡΑ και 25 και το ΚΚΕ, ζητά ανοχή από αυτούς τους χώρους της αριστεράς όπως τον άκουσα. Θεωρώ ότι προσπαθεί με το δικό του τρόπο να επικοινωνήσει με τον προοδευτικό παύλα αριστερό χώρο για να μπορεί να κερδίσει κάποιους ψήφους. Εμείς κυρία Λιμπεράκη έχουμε πει τα πράγματα εντελώς ξεκάθαρα εδώ και πάρα πολλούς μήνες, όχι το τελευταίο χρονικό διάστημα, και έχουμε πει πολύ απλά τα εξής. Πρώτον, ότι πρέπει να μιλήσουν οι πολίτες στις 21 Μαΐου και τους καλώ και εγώ μέσω από το βήμα που μου δίνετε ότι πρέπει όλοι να πάμε στην κάλπη και είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να μιλήσουν οι πολίτες πώς η χώρα πρέπει να γίνει αυτοδύναμη, ναι, να έχουμε ευημερία και κοινωνικό κράτος. Εμείς σαν ΠΑΣΟΚ θα σεβαστούμε το μήνυμα της κάλπης, το μήνυμα των πολιτών. Άρα πρέπει πρώτα να μιλήσουν οι πολίτες και να δούμε τους πολιτικούς σχετισμούς. Εντάξει, όμως από την άλλη, κυρία Αντωνίου, για να μιλήσουν οι πολίτες πρέπει να ξέρουν, δηλαδή για να επιλέξουν οι πολίτες πρέπει να ξέρουν ξεκάθαρα τι θα κάνετε μετά. Ακριβώς. Εμείς επίσης έχουμε πει ότι θα σεβαστούμε τις πρώτες εκλογές και αν ο κόσμος μας δώσει μία εντολή, όποια και να είναι αυτή, εμείς θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε με τους άλλους πολιτικούς χώρους σε ένα συγκεκριμένο προγραμματικό πλαίσιο. Εδώ όμως σας καταλογίζουν, αν μου επιτρέπετε, μία αντίφαση. Δηλαδή λένε, από τη μια λέτε ότι θα σεβαστείτε το μήνυμα που θα στείλει ο λαός στην κάλπη, μήνυμα συγκυβέρνησης προφανώς, αφού δεν θα βγει κάποιος αυτοδύναμος, αν δεν βγει κάποιος αυτοδύναμος. Από την άλλη όμως δεν σέβεστε την προτίμηση. Λέτε ότι δεν θα σεβαστείτε την προτίμηση του κόσμου αν δώσει την πρώτη θέση στον κύριο Μητσοτάκη ή στον κύριο Τσίπρα. Δεν θέλετε. Και ξέρετε ότι είναι τόσο πρωθυπουργικό και πρωθυπουργοκεντρικό το σύστημα στην Ελλάδα, που ο κόσμος όσο ψηφίζει κόμμα, τόσο ψηφίζει και πρωθυπουργό. Έτσι δεν είναι? Το ξέρετε. Γι' αυτό πάμε τόσο καλά. Αυτό είναι. Αυτό όμως είναι αυτό που. Να πω την άποψή μας. Βεβαίως να την πω. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και έχουν αλλάξει και βλέπουμε και σε όλη την Ευρώπη πλέον υπάρχουν κυβερνήσεις συνεργασιών. Δεν υπάρχουν αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Το βιώσαμε και στη χώρα μας την τελευταία δεκαετία. Από το 12 και 12 και 15 κυβερνήσεις συνεργασίας είχαμε. Το 19 είχαμε αυτοδυναμία του κυρίου Μητσοτάκη και οδηγήθηκε ο κόσμος στην αυτοδυναμία του κυρίου Μητσοτάκη λόγω των πολιτικών και του μοντέλου διακυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα και έχει τεράστια ευθύνη γι' αυτό όταν θέλει το μέλλον της χώρας να είναι στις προοδευτικές δυνάμεις. Οι πολίτες όμως αυτή τη στιγμή από ό,τι φαίνεται από τα γκάλοπ αμφισβητούν το στόχο του κυρίου Μητσοτάκη, δεν τον εμπιστεύονται, δεν του δίνουν ένα ποσοστό 37-38-39%. Και ιδίως μετά τα Τέμπη, το μήνυμα είναι πάρα πολύ χειρό σε όλους μας, αλλά και ιδίως στα δύο μεγάλα κόμματα που κυβερνήσαν τα τελευταία 8 χρόνια και έχουν ευθύνη για να βάλουν το τρένο στη σωστή ράγα και να μην γίνεται με τοπική σύγκρουση όταν υπάρχουν και δύο γραμμές. Το λέω αυτό, διότι αυτό που εισπράττω και εγώ, κυρία Λιμπεράκη, μιλώντας με τους πολίτες, οι πολίτες προτιμούν
κυβερνήσεις όντως σταθερότητας και ασφάλειας, μακράς πνοής, αλλά με συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο που θα αντιμετωπίζουν την ακρίβεια στα αγαθά, στην ενέργεια, το τεράστιο πρόβλημα με την προστασία της πρώτης κατοικίας, να δουν τι θα κάνουν με τα δάνειά τους και ταυτόχρονα τα μεγάλα προβλήματα της υγείας, του ασφαλιστικού, της παιδείας. Για αυτά εμείς έχουμε συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο. Ωραία, να σταθούμε λίγο σε αυτά. Επιλέξει, εμείς λέμε το εξής. Αν ο λαός επιλέξει κυβερνήσεις συνεργασίας, εμείς θα προτείνουμε το συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο επικοινωνούμε στον κόσμο και εκεί πρέπει να δεσμευτούμε. Και να σας πω κάτι. Ναι, απλώς δεν μου απαντήσατε. Νομίζω ή δεν κατάλαβα. Μπορεί να μην κατάλαβα. Όχι, εγώ, να τελειώσω, γιατί να σας πω κάτι. Ναι. Το θέμα είναι αν θα κυβερνήσει τον τόπο ο κύριος Μητσοτάκης ως πρόσωπο. Εσείς το ή θέτετε. Ο κύριος Τσίπρας ως πρόσωπο. Το θέτετε. Σε ποιο πλαίσιο. Εσείς το σε θέτετε. Ποιο πλαίσιο. Εσείς το θέτετε ως μείζον το να μην κυβερνήσει ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Εσείς το θέτετε. Εμείς πιστεύουμε ότι το μείζον θέμα είναι πρώτα να πούμε στον κόσμο τι θα κάνουμε την επόμενη τετραετία και πώς θα αντιμετωπίσουμε τα σοβαρά του προβλήματα. Πρώτον. Δεύτερον, όταν οι πολίτες αμφισβητήσουν τις ηγεσίες των δύο μεγάλων κομμάτων που είχαν την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου και δεν τα κάνανε σωστά, ήταν οι πρωταγωνιστές δηλαδή των λαθών, εμείς θα βάλουμε στο τραπέζι και τη συζήτηση των προσώπων σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο να μπορούν να το υλοποιήσουν και να το εκφράσουν. Αυτά λέμε εμείς και με αυτή τη θέση πάμε και ζητάμε την ψήφο των πολιτών. Ο κύριος Μητσοτάκης όμως πρέπει να απαντήσει στον ελληνικό λαό, αν δεν του δώσει ψήφο εμπιστοσύνης για αυτοδυναμία, τι ακριβώς θα κάνει. Διότι η Νέα Δημοκρατία δεν λέει ότι αν δεν γίνω, πάρω αυτοδυναμία, τι θα κάνω. Θα μας πάνε σε δεύτερες, τρίτες, τέταρτες, πέμπτες εκλογές. Τι θα κάνουν ακριβώς. Θα συνεργαστούν με τους όρους τους οποίους έχουμε βάλει. Τι ακριβώς θα κάνουν. Και η Νέα Δημοκρατία πρέπει να πει στον ελληνικό λαό ξεκάθαρα το τι θα κάνει. Διότι όταν ψηφίζανε Τσίπρα και έλεγε θα πάω μόνος μου, συνεργάστηκε με τον Καμένο. Άρα πρέπει ξεκάθαρα να πούμε ότι αν δεν επιτευχθεί ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας τι θα κάνει. Εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα ότι είμαστε υπεύθυνη δύναμη. Έχουμε κουλτούρα συνεργασιών. Κυρία Αντωνίου, αν το κόμμα σας ήταν σήμερα σε μία άλλη θέση, ας κάνουμε μία άσκηση με την άδειά σας. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι το Πασόκ έχει ποσοστά γύρω στο 33% σήμερα. Δεν θα ζητούσατε, δημοσκοπικά το λέω και αυτά επιβεβαιώνονταν στην κάλπη, δεν θα ζητούσατε την επομένη σε τυχόν συγκυβέρνηση να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Ανδρουλάκης. Τι θα ζητούσατε. Εμείς, αν εμείς εκτιμούσαμε ότι, και αυτό πιστεύω ότι εκτιμούμε, ότι τα προβλήματα και τα διακυβεύματα είναι τόσο πολλά ή μεγάλα, και αν ο κόσμος δεν μας έδινε αυτοδυναμία, θα μπαίναμε σε συζήτηση και συνεργασία και στο πλαίσιο και στα πρόσωπα. Μάλιστα. Και να σας πω κάτι, κυρία Λιμπεράκη, εμείς το αποδείξαμε στην πράξη. Όταν το 2011 πήραμε ψήφο εμπιστοσύνης με την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και τα ζητήματα ήταν πολύ σοβαρά και οι πιέσεις πάρα πολύ μεγάλες, πήγαμε σε κυβέρνηση συνεργασίας με τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καρατζαφέρη και αποχώρησε από τη θέση του Πρωθυπουργού ο κύριος Παπανδρέου. Είχαμε αυτοδυναμία. Δεν είπαμε όμως η χώρα πάει στα βράχια. Μάλιστα. Λοιπόν, να σταθούμε λίγο και στο πρόγραμμα. Εκτός και εκτός χώρας, κυρία Λιμπεράκη, και βάλαμε το εμείς από το εγώ. Νομίζω αυτό είναι και ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη και του εκάστοτε επικεφαλής του κυρίου Τσίπρα του προκειμένου. Ωραία. Για να δούμε το τι πρέπει να κάνουν πρώτα απ' όλα αυτή τη στιγμή στη χώρα. Επιτρέψτε μου λίγο να σταθούμε και στο πρόγραμμα, το αναφέρατε κι εσείς. Πράγματι το ΠΑΣΟΚ αρκετά νωρίς έδωσε στη δημοσιότητα ένα πρόγραμμα που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε τι θα κάνετε ή τι θα ζητήσετε στο πλαίσιο ενός συνασπισμού, αν μπείτε, μια συγκυβέρνηση εν πάση περιπτώσει, για το θέμα της πρώτης κατοικίας. Κυρία Λιμπεράκη, το ΠΑΣΟΚ όχι απλώς το έχει στο πρόγραμμά του, πήρε και ανάλογες πρωτοβουλίες με κατατέθοντες τροπολογίες μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο σε αυτή την περίοδο την εκλογική και εμείς ζητούμε επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας όπως το έκανε το ΠΑΣΟΚ το 9-12 προσαρμοσμένο στη νέα εποχή. Πρέπει οπωσδήποτε να προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία. Και πέρα από τα παλιά προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε διάφορους ανθρώπους με τα κόκκινα δάνεια, πρέπει να σας πω ότι λόγω της ακρίβειας και της ανέχειας αρχίζουν και αυξάνονται πάλι τα κόκκινα δάνεια, αλλά χρειάζεται άμεση παρέμβαση. Να μην
υπάρξει απώλεια πρώτης κατοικίας. Ταυτόχρονα έχουμε καταθέσει μετροπολογίες και ξέρουν όσοι ενδιαφέρονται τις θέσεις μας και να υπάρξουν πρωτοβουλίες γενικά για τα δάνεια που πρέπει να ελαφρύνουμε αυτή τη στιγμή τον κόσμο, γιατί δεν μπορεί να τα πληρώσει. Μάλιστα. Και με αύξηση των δόσεων, και βέβαια πρέπει να επιβραβεύσουμε και αυτούς που έχουν πληρώσει με το υστέρημά τους, έχουν ματώσει για να πληρώνουν τα δάνεια, ότι πρέπει να γίνει ένα κούρεμα. Μιλάμε για 30%. Και ταυτόχρονα έχουμε καταθέσει και τροπολογία για τους ανθρώπους που έχουν 30% για τα δάνεια που έχουν περάσει σε φαντζ, εννοείται. Για αυτά που έχουν αυτή τη στιγμή πληρώνονται κανονικότατα και δεν έχουν θέμα. Ναι, είτε είναι στα φαντζ είτε είναι στις τράπεζες. Και τρίτον, έχουμε καταθέσει και τροπολογία. Συγγνώμη, κυρία Αντωνίου, άρα λέτε όποιος έχει πάρει μέχρι σήμερα στεγαστικό, φαντάζομαι. Όποιος έχει πάρει στεγαστικό και το πληρώνει και δεν υπάρχει πρόβλημα στις δόσεις του. Τι, να του κόψετε 30%? Να γίνει κούρεμα ακριβώς, γιατί αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πώς θα αντέξουν αυτοί που το πληρώνουν. Δεν μπορούν να πούνε ότι εμείς πληρώνουμε και δεν επιβραβευόμαστε. Αυτό το έχετε κοστολογήσει, τι θα σήμαινε για τις τράπεζες? Γιατί αυτό είναι ένα βάρος το οποίο βεβαίως μετακυλίεται με έναν τρόπο, έτσι. Ναι, βεβαίως. Όλα είναι μετρημένα, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και πρέπει να σας πω, για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Ναι, όχι, απλώς επειδή δεν το είχα υπόψη μου, γι' αυτό εμένω σε αυτό. Και σας ρωτώ. Έχω μιλήσει για να σας πω, για να με ρωτήσει για το επόμενο. Όχι, θα σας ρωτήσω τα χρήματα. Πού θα βρεθούν αυτά για να κουρευτεί το 30% των οφειλών των δανειοληπτών που είναι συνεπές? Κυρία Λιμπεράκη, όταν μιλήσαμε με τους ανθρώπους που έχουν πάρει δάνειο. Έχουν πληρώσει πάρα πολύ το κεφάλαιο, είμαστε στους στόχους και πρέπει αυτή τη στιγμή να μπορέσουν να πάρουν ανάσα. Μα πρώτα διότι πληρώνουν τους στόχους και μετά το κεφάλαιο. Ναι, αλλά τα έχουν πληρώσει πάρα πολύ. Διότι αυτή τη στιγμή έχουν χρεωθεί το ιδιωτικό χρέος στη χώρα που είναι για μας το μεγάλο πρόβλημα. Οι Έλληνες χρωστάνε 300 δις σε τράπεζες, σε φορείες ΕΦΚΑ και δεν γίνεται και μέσω της μείωσης αγοραστικής τους δύναμης λόγω της ακρίβειας να τα βγάλουν πέρα. Δεν γίνεται. Δημιουργούνται πάλι νέα σειρά κόκκινων δανείων. Αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει παρέμβαση άμεσα. Μάλιστα. Και επίσης για τους ανθρώπους που έχουν δανειστεί σε ελβετικό φράγκο. Η κυβέρνηση και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας μας έλεγε ότι δεν μπορούν να κάνουν παρεμβάσεις γιατί οι τράπεζες είναι αυτόνομα. Και έχω την αίσθηση ότι είναι πολλές οι υποθέσεις που εκκρεμούν και στη δικαιοσύνη ακόμη. Και πρέπει να σας πω ότι άλλες χώρες στην Ευρώπη έχουν πάρει μέτρα και για το ελβετικό φράγκο. Εμείς έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες θέσεις. Και θα σας πω κάτι, κυρία Λιμπεράκη. Αυτά τα έχουμε αναδείξει τα θέματα όλη την τετραετία και ιδίως μετά την ακρίβεια το καλοκαίρι του 2021. Τι μας έλεγε η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη? Δεν μπορούμε να παρεύουμε στις τράπεζες, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Όταν θα θυμίσω στους ακροατές, έχουμε πληρώσει 3 ανακεφαλοποιήσεις. Μα γι' αυτό σας ρώτησα πού θα βρεθούν τα λεφτά για το κούρεμα 30% των δανείων, κυρία Αντώνη. Εντάξει, κουβέντα κάνουμε. Όταν έχουμε πληρώσει 50 δις, γιατί εμάς ήταν άλλη πολιτική, κυρία Λιμπεράκη. Δεν έπρεπε να έχουν δοθεί. Ναι, δεν φοβάστε ότι θα ξαναχρειαστεί να πληρώσουμε για τις τράπεζες με κούρεμα? Όχι, βέβαια. Οι τράπεζες αυτή τη στιγμή έχουν κερδοσκοπούν. Κερδοσκοπούν, γιατί όταν λες στον πολίτη, φέρε τα λεφτά σου με 1,1 επιτόκιο καταθέσεων και για να πάρεις ρευστότητα χρειάζεσαι επιτόκιο 7, 8 και 10%. Πιστεύετε ίσως ότι θα στην Ευρώπη και συνέχεια γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα χαράτια που πληρώνουμε λόγω της εξυπηρέτησης ηλεκτρονικά στρομπήθειες, πλέον, είναι πάρα πολύ. Κυρία Αντωνίου, συμφωνείτε ότι πρέπει να περάσει σε αυτή την κρίση? Πρέπει και αυτοί να συνεισφέρουν. Σε κρατικό έλεγχο. Έλεγε... Εντάξει, επιτρέψτε μου να κάνω κάποια ερώτηση όμως. Ελάτε. Όχι, είναι μια συζήτηση και προσπαθώ πραγματικά να καταλάβω και το Πασόκ πώς το βλέπει το θέμα. Για παράδειγμα, είδα μετά τα ΤΕΜΠΗ την ανακοίνωση 5 σημείων που βγάλατε, που προβλέπει την επανακρατικοποίηση της Hellenic Trade για να βρεθεί νέος στρατηγικός επενδυτής στη συνέχεια. Ακούω τον ΣΥΡΙΖΑ, τα είπε ο κ. Σταθάκης, να λέει να κρατικοποιηθεί η ΔΕΗ, να περάσει μάλλον υποδημόσιο έλεγχο και να έχουμε και μια κρατική τράπεζα, την Εθνική. Πώς τα ακούτε αυτά? Προσπαθώ να καταλάβω ποια είναι η λογική σας στο θέμα ιδιωτικοποίησης, κρατικοποίησης. Μπορείτε να μας βοηθήσετε λίγο να καταλάβουμε τη θέση του ΠΑΣΟΚ σε αυτό?
Εμείς έχουμε προχωρήσει και σε ιδιωτικοποίηση και σε πετοχοποίηση όταν είχαμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Είναι αλήθεια αυτό, ναι. Από εκεί και πέρα κάθε φορά πρέπει να βλέπουμε τι πρέπει να ιδιωτικοποιείται ναι ή όχι, με ποιο τρόπο, και άλλο ιδιωτικοποιώ ή έχω τη χρυσή μετοχή του 35% και βρίσκεται σε έναν έλεγχο κρατικό, που πλέον αυτά έχουν φύγει, και η ΔΕΗ και ΟΤΕ, δηλαδή οι μεγάλες ΔΕΚΟ, αυτή τη στιγμή είναι ιδιωτικοποιημένες. Εσείς είστε υπέρ αυτού ή πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει και να ξαναγίνουν, κοιτάξτε, να δείτε, περάσουν κάποια πράγματα δεν είναι εύκολα να γίνουν, για να μιλάμε αντικειμενικά και σοβαρά. Κάποια πράγματα δεν είναι εύκολα, όμως δεν είναι και αδύναμα. Όταν εμείς πήραμε αυτή τη θέση, για όσο μας αφορά για τα τρένα, επειδή εδώ υπάρχει η πλήρη διάλυση, με τεράστιες ευθύνες των κυβερνήσεων και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, διότι θυμάστε όταν μιλάγαμε για ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ, μιλάγαμε για να πουληθεί με 300 εκατομμύρια και το ΣΥΡΙΖΑ και το πουλήσε με 30-35 εκατομμύρια. Ναι, αλλά τώρα τι θα κερδίσετε επανακρατικοποιώντας τη Hellenic Train? Είπαμε ότι θα πρέπει να ξαναβρούμε νέο στρατηγικό επενδυτή, γιατί αυτή τη στιγμή απέδειξε η συγκεκριμένη εταιρεία ότι ήταν αποτυχημένη στην παροχή υπηρεσιών και στην ασφάλεια των πολιτών. Διότι εγώ δεν μπορώ να έρχομαι και να λέω, βάζω το τρένο μου, τρέχει με 160 σε αυτό το δίκτυο και να με βάζει θέματα ασφαλείας. Δεν γίνεται. Βέβαια, ο κρατικός ΟΣΕ είχε την ευθύνη για την υποδομή, χωρίς τώρα διάθεση να κάνουμε, γιατί είναι ένα πολύ επώδυνο θέμα για όλους μας και δεν είμαστε και δικαστήριο. Δεν είναι ο κρατικός, ακούστε κύριε Λιμπεράκη, δεν είναι ο κρατικός. Η εκάστοτε κυβέρνηση βάζει διοικητή στον ΟΣΕ, στην ΕργοΣΕ, και έχει τεράστια ευθύνη και πρέπει να τους ελέγχει. Και επειδή η Νέα Δημοκρατία είχε δεσμευτεί το 19 που ήξερε τα προβλήματα, έπρεπε να τα λύσει. Και αν ανήκανε να κάνει ένα διαγωνισμό, ας είχε διορίσει τουλάχιστον 200-300 σταθμάρχες να μην έχουμε πρόβλημα. Ούτε αυτό δεν κάνανε. Ότι δεν είναι το κράτος γενικώς. Το κράτος το διορίζει η εκάστοτε εκτελεστική εξουσία και έχει ευθύνη να ελέγχει τα στελέχη τα οποία έχει θέσει αυτή τη στιγμή. Μήπως είναι και αυτό πρόβλημα, κύριε Αντωνίου, ότι το κράτος το διορίζει, τις διοικήσεις δηλαδή, αυτό εννοείται, τις διορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση. Μήπως έχει έρθει η ώρα να σταματήσει αυτό. Βεβαίως, και εμείς είναι θέση μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να θυμίσω ότι το 9-12 επί κυβερνήσεως του Γιώργου Παπανδρέου κάναμε το Open Gov και σε πολλές περιπτώσεις μπήκανε στελέχη μέσα από την αγορά. Αυτό πρέπει να ξαναγίνει. Πρέπει να υπάρχουν διεθνή, πρέπει να γίνονται διαγωνισμοί για το ποια θα είναι τα στελέχη στο δημόσιο τομέα, στους οργανισμούς, στις ΔΕΚΟ. Και βέβαια, όσο αφορά το δημόσιο τομέα, πρέπει το ΑΣΕΠ με αξιοκρατία να επιλέγει τα στελέχη τα οποία θα διορίζονται και όχι όλοι με αναθέσεις να κάνουν προϊσταμένους τμήματάρχες. Κυρία Αντωνή, γι' αυτό σας λέω ότι όταν μιλάμε για δημόσιο, θα πρέπει την ευθύνη να την έχει, και την έχει άλλωστε, η εκάστοτε κυβέρνηση. Και άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης ζήτησε συγγνώμη από τον ελληνικό λαό, γιατί δεν πρόλαβε, λέει, την τετραετία να δει το πώς θα κάνει ένα κράτος αποκομματικοποιημένο και να είναι αξιόλογο και να μπουν οι άριστοι και όχι οι αρεστοί. Απέτυχε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Αντωνίου. Και εγώ σας ευχαριστώ σας πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Η κυρία Αντωνίου είναι υποψήφια βουλευτής στο νότιο τομέα Αθηνών, με το ΠΑΣΟΚ Κινάλ βεβαίως.